Απίστευτες εικόνες από το Περιφερειακό Ιατρείο της Γάβδου που αδυνατεί να σηκώσει το βάρος των δεκάδων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που τα προηγούμενα 24 ώρα εκδηλώθηκαν στο νησί. Ξαπλωμένοι στο πάτωμα, σε φορεία, σε διαδρόμους, ακόμη και καταγή στην εξωτερική είσοδο. Ασθενείς που έχριζαν περαιτέρω παρακολούθησης, τα πιο βαριά δηλαδή περιστατικά που σύμφωνα με το γιατρό υπήρξαν οδηγώντας ακόμη και σε λιποθυμία. Και είχαμε τέτοια περιστατικά αυτέ τι μέρε. Δηλαδή. Πιο βαριά, δηλαδή. Πιο βαριά, ναι, ναι. Mm -hmm. Να μην μπορεί να περπατήσει, α πούμε, ένα να, 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 να έχει υποθυμίσει. Με φόντο την κτηριακή αυτή ασφυξία, με το ιατρείο να μην έχει χώρο για να περιθάλψει ασθενείς, η αντιπολίτευση κατακεραυνώνει τη Δημοτική Αρχή, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγεία. Το ένα κοντέινερ που είχε στείλει πριν από λίγα χρόνια η περιφέρεια προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ω κατάλημα για ασθενεί με COVID, ο Δήμο το μετέτρεψε σε κτηνιατρίο. Το ότι δεν υπάρχει κτηνίατρο στο νησί, μάλλον δεν έχει σημασία. Ακόμα ένα κοντέινερ, το οποίο είχε δωρήσει ο κύριος Ηλιόπουλος στο Δήμο για τον ίδιο όπως παραπάνω σκοπό, ο Δήμο θέλησε να το κάνει νηπιαγωγείο, αλλά τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καν. Λίγες ώρε πριν και μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο γιατρό του ιατρείου Βασίλη Αμβροσιάδη είχε κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή για παντελή απουσία σε μια σειρά αποζητήματα και κυρίω με φόντο την έξαρση τη γαστρεντερίτιδας. Περιγράφοντα τη δύσκολη κατάσταση, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πω οι δύο γιατροί με δικά του έξοδα αναγκάστηκαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα σκευάσματα, ηλεκτρολίτε και αντιεμετικά δηλαδή, που εξαφανίστηκαν στην κυριολεξία. Είμαστε δύο Καλά, γιατροί, ε, δυσκολευόμαστε γιατί mm -hmm. και μα τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα τα ηλεκτρολίτε και τα αντιεμετικά. Ε, πλέον παραγγέλνουμε δηλαδή και με τα δικά μα λεφτά από το φαρμακείο που είναι απέναντι. Και η διοίκηση τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη εμφανίστηκε καθυσυχαστική σε ανακοίνωσή τη, αναφέροντα χαρακτηριστικά. Σχετικά με τι ηρωέ κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα, σα γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγμάτων κοπράνων που αναλύθηκαν στα μικροβιολογικά εργαστήρια του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, που αποτελεί τη βασική αιτία εμφάνιση υιογενού γαστρεντερίτιδα, κυρίω σε συνθήκε συγχρονισμού ή ακατάλληλων συνθήκων υγιεινής και καθαριότητα και που δεν σχετίζεται με το νερό ανθρώπινη κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά, μερίδα κατοίκων επιμένει να εκφράζει φόβου πω πίσω από την έξαρση κρύβεται το νερό, ζητώντα περαιτέρω ελέγχου.